είσαι gentleman, Γουιαρμπά. Κάλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Θα μου πεις, Αλέξανδρε, όλο αυτό ήταν το βηματισμό σου. Ναι, δεν θέλω να κουράζομαι πάρα πολύ, εφόσον μπορώ και στατικά αυτά που πρέπει και αυτά που πρέπει εσείς να ακούσετε και να ακολουθήσετε να τα πω. Γιατί να κάνω δηλαδή πάρα πολύ μεγάλα βήματα. Ο άνθρωπος πρέπει να μαζεύει τις δυνάμεις του, να γεμίζει τις μπαταρίες του, να φορτίζει τις μπαταρίες του για να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος να τρέξει. Διότι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι πάρα πολύ συχνά είναι όταν δεν χρειάζεται να τρέχουν και να λαχανιάζουν και όταν χρειάζεται να κάνουν γρήγορο βάδιν ή να κάνουν άλμα, να μην έχουν δυνάμεις. Γι' αυτό και είπαμε ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Διότι αν είναι την ώρα που πεινάς και δεν αντέχεις άλλο και σε έχει πιάσει μια τρέλα να ξεκινήσεις τότε να φτιάξεις το φαγητό, δεν θα το προλάβεις, διότι πραγματικά η πείνα σου δεν θα σε αφήσει ούτε καν να μαγειρέψεις. Θα μου πεις γιατί τα λέω όλα αυτά. Διάβαζα λοιπόν εχθές μια έρευνα που έγινε, γιατί πάνω απ' όλα λέμε ότι πρέπει να έχουμε την υγεία μας. Υπάρχουν όμως και αυτές οι ύπουλες ασθένειες, όπου δεν μας χτυπούν πολύ έντονα την πόρτα, ότι μικρά σημαδάκια που πολλές φορές δεν τους δίνουμε και σημασία, μπορεί να αποβούν μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου και την υγεία ενός ανθρώπου. Διάβαζα λοιπόν εχθές σε μία έρευνα, όπου επικοινώνησα και με τον εξειδικευμένο γιατρό και πραγματικά μου την επισημοποίησε και αν το θέλεις μου είπε ότι δυστυχώς είναι έτσι τα πράγματα, ότι λέει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 40% με 45% είναι στην Ελλάδα οι αδιάγνωστοι, προσέξτε τι λέω, για τα προβλήματα θηρεοειδούς αδένα. Αυτό σημαίνει ότι ή δεν έχουν διαγνωστεί ποτέ το πρόβλημά τους γιατί νομίζουν ότι δεν πάσχουν από αυτό, ή γιατί φοβόνται, ή γιατί επειδή τα συμπτώματα ασθένειας θηρεοειδούς αδένα είναι πάρα πολύ ήπια και καμιά φορά θα πω, να μου επιτραπεί η λέξη και ύπουλα και δεν τα καταλαβαίνεις, νομίζεις ότι κάτι δεν είναι και το προσπερνάς. Ευαισθητοποιημένο το πρότυπο χειρουργικό κέντρο Πειραιά και ο γνωστός χειρουργός θηρεοειδούς αδένα, ο κύριος Σταύρος Τσιριγωτάκης, θέλοντας να βοηθήσει το τηλεοπτικό μας κοινό σε όλη την Ελλάδα, κάνει την εξής πολύ πολύ μεγάλη προσφορά υγείας. Για όλη αυτή την εβδομάδα και για μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όλοι εσείς που θα κάνετε follow, like και θα μπείτε στη σελίδα στα ελληνικά Σταύρος Τσιριγωτάκης πρότυπο χειρουργικό κέντρο Πειραιά, 5 από εσάς μετά από κλήρωση ζωντανά που θα γίνει, είτε μέσα από την εκπομπή μου πεις, είτε και από το πρότυπο χειρουργικό κέντρο Πειραιά Σταύρος Τσιριγωτάκης, θα κερδίσετε δωρεάν εξετάσεις αίματος και ανάλυσης σωστής λειτουργίας θηρεοειδούς αδένα. Πάρα πολύ σημαντική η εξέταση αυτή. Γεια σας, κορίτσια. Μαρίνα Λισάνδου εδώ κοντά μας, αφού μιλάμε για υγεία, η γυμνάστρια της εκπομπής. Μπάρμπαρα Κίρκη, γιατί πάλι έχει για να κάνει υγεία με την υγεία αυτό το θέμα που έχει ετοιμάσει σε συνδυασμό με την υγεία, τη μακροζωία, νομίζω, αλλά και τα ζωάκια μας. Ναι. Και να πούμε για άλλη μια φορά στον κόσμο ότι πραγματικά είναι τόσο σημαντικό. Με μία απλή αιματολογική εξέταση μπορείς να δεις αν πάσχεις από προβλήματα θηροειδούς αδένα, που ξέρεις ότι φτάνουμε πολύ γρήγορα δυστυχώς και χτυπάω ξύλο και να φεύγουν άνθρωποι από αυτό επειδή δεν έκαναν την πρόβλεψη με απλά μία εξέταση. Ναι. Δηλαδή πολλές φορές εσείς οι άνθρωποι νομίζουμε ότι κάτι είναι τόσο δύσκολο, τόσο δαπανηρό, τόσο χρονοβόρο, ενώ με μία απλή εξέταση εξειδικευμένη αίματος βλέπεις αν κάπου πάσχεις. Γιατί κανονικά δεν θα έπρεπε και βέβαια και μια φορά το χρόνο οπωσδήποτε να εξεταζόμαστε, σαφώς. Γιατί ξέρεις, είναι τόσο ύπουλα πολλές φορές τα συμπτώματα που δεν το καταλαβαίνουν και όταν διωγγωθεί αυτό και είναι τελικά μεγάλο πρόβλημα, τότε τρέχουμε στο γιατρό. Πρότυπο χειρουργικό κέντρο Πειραιά, Σταύρος Τσιριγωτάκης, δώρο για 5 από εσάς που θα κάνετε follow και like στο Facebook, πρότυπο χειρουργικό κέντρο Σταύρος Τσιριγωτάκης, θα κερδίσετε δωρεάν όλη την εξέταση αίματος για το συγκεκριμένο, αλλά και τις, αν το θέλεις, τις συμβουλές, αλλά και τα πάντα που έχει να σας πει ο εξειδικευμένος χειρουργός. Και για το στήθος, να πούμε, αδένα. Έτσι είναι φοβερός. Είναι πάρα πολύ καλός σαν μαστολόγος. Ναι. Απλά σήμερα, επειδή βγήκε αυτή η έρευνα ότι το 45% πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, για να βοηθήσουμε τον κόσμο, γιατί και τα χρήματα είναι πολύ σημαντικά τη σημερινή εποχή, κάνουμε αυτή την προσφορά. Γιατί και επειδή και μέναν με εξέτασε εκεί πέρα, δηλαδή να το πούμε,
Είναι φοβερός άνθρωπος. Είναι εξειδικευμένος σε αυτά τα δύο. Πολύ, πολύ. Και μάλιστα έχει πει ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Κάποιος που μπορεί σήμερα να δει ένα πρόβλημα, αύριο μπορεί να μην το έχει καθόλου. Έτσι. Εγώ βέβαια είχα τρία κορίτσια εδώ σήμερα, γιατί σήμερα την εκπομπή την έχω κάνει πολυκοριτσίστικη. Δηλαδή εννοώ ότι θέλω να έχω τρεις γυναικάρες. Και είχα και την Κωνσταντίνα Βραγιάννη. Δεν είναι έτοιμη. Τι έχει γίνει τόσο πολύ. Να ζήσεις, Αλέξανδρε, και χρόνια πολλά. Καλέ, συγγνώμη. Μεγάλος. Τι. Παιδάκι μου. 29 Δεκεμβρίου είναι τα γενέθλιά μου. Ναι, αλλά δεν ζήτησα. Δεν τα κάναμε, δεν τα γιορτάσαμε, δεν ήρθατε όλοι. Τούρτα ζήτησα. Ε, σου έκανε μια τούρτα γενεθλίων. Πολύ ωραία. Και το μπλε που του αρέσει το χρώμα. Παιδιά. Το σχεδιάκι, δείξε το σχεδιάκι. Α, τι καλοκαιρινό. Παιδιά, τι ωραίο. Παιδιά, κάτσε να μην την πειράξω, γιατί και καμία ώρα θα κρατήσει, γιατί μετά την κόψουμε. Ε, ναι, θα τη φάμε. Με τι είναι μέσα γέμιση? Με κούκκι. Α! Για τον κούκκι. Και φράουλες. Και φράουλες. Α, έχει και φράουλες. Αμέ. Παιδιά, ένα μεγάλο. Δηλαδή, επειδή κάθε εβδομάδα μας φέρνει, ξέρεις, τα γλυκά όλα και τα λοιπά, τη λέω χτες Τζέννη να σου πω κάτι. Γιατί δεν βάζουμε, ρε παιδί μου, μια τούρτα καλοκαίρια σε μια έτσι τούρτα με λίγο πιο γεύση, πιο καλοκαιρινή διάθεση. Και μου λέει, άστο πάνω μου. Παιδιά, είναι καταπληκτική. Πάρα πολύ ωραία. Και μυρίζει. Πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται φρεσκαδούλα. Είναι ζαχαρόπαστα, βέβαια, γιατί αυτή είναι όλη στο χέρι, αλλά μέσα φαντάζομαι ότι είναι. Και αυτά εδώ είναι τα αγαπημένα τα Smart. Πώς λέγονται αυτά? Τα μπιλάκια. Τα μπιλάκια. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ όμως. Αχ, να με χαιρόσαστε. Μπορώ να την κρατήσω, να την σβήσω 29 Δεκεμβρίου ή θα χαλάσει? Άλλοι θα σου φτιάξουν, καλέ. Λοιπόν, εμείς θα τη σβήσουμε. Γιάννη, καλά έβαλες και δεν έκανες κεράκι. Καλά έκανες και δεν έβαλες κεράκι. Γιατί τα πόσα κλείνεις? Εγώ τα 12. Α. Και πάω στα 13. Ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί, φαίνομαι παραπάνω? Όχι, εκεί, 11 με 12. 11 με 12, εντάξει, το έχω πει. Αλλά μυαλό όμως. Μυαλό τουλάχιστον 102. Ξεπερνάω και τη Βασίλισσα της Αγγλίας. Ποια είναι? Η Βασίλισσα της Αγγλίας, η Ελισάβετ. Παιδιά, την είδα και στο γάμο, την είδατε. Ναι, πήγαινε ωραίο. Γρήγορα. Έτρεχε πιο γρήγορα και από τους καλύτερους. Παιδιά, ζωή να έχει γυναίκα. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 92, διάβασα. Εγώ. Δεν ξέρω, το Γιάννη που είσαι και πιο ενημερωμένος, να είναι λίγο παραπάνω. Γιατί λένε 92? Εγώ την είχα χρόνια. Για 95-96. Πάντως είναι καλοστεκούμενη. Παιδιά, ναι, και διάβαζα μάλιστα, έβλεπα ότι σε κάθε δημόσια μεγάλη εμφάνιση φοράει, πάντα οι κυρίες αυτές των τιμών φοράνε το καπέλο, αλλά φοράει ντυσίματα με έντονα χρώματα. Πεμπική. Δηλαδή, φοράει πράγματα. Ναι, φοράει, την είδανε με διάφορα που τη βγάλανε σε ένα μεγάλο περιοδικό. Ήταν πράσινο, πορτοκαλί, ροζ, λιλά, μοβ, κίτρινο. Δεν θα τη δεις ποτέ με γκρι, με μαύρο, με απλό λευκό. Μαύρο πάντοτε χρώμα. Νομίζω απαγορεύεται, δεν ξέρω, μέσα στο πρωτόκολλο, δεν ξέρω. Ναι. Νομίζω, γιατί δεν έχω δει κανένα να φοράει μαύρο. Όχι, κανένα. Όχι, είναι μαύρο, δεν φοράνε κανένα. Νομίζω πρέπει να είναι. Μόνο η Βικτόρια φόρεσε. Ναι. Σαν καλεσμένη μαύρο. Σαν καλεσμένη, ναι, αλλά μέσα στο πρωτόκολλο νομίζω. Και εγώ στο πρωτόκολλο του γάμου μου θα έχω πρωτοκολλήσει. Τι θα φοράτε. Και ποια θα είναι αυτά τα ρούχα που πρέπει να ακολουθήσετε για να. Το dress code, ας πούμε, το κανονικά και όμως. Και γενικότερα θα έχω βάλει και θέσεις, δηλαδή που θα κάτσει ο καθένας, η εκκλησία. Και εκκλησία. Το χρώμα που θα φοράει ο καθένας. Όχι. Α. Το πρωτόκολλο, ναι, θα έχω βάλει. Ας πούμε, δεν απαγορεύεται ένα χρώμα, το λευκό, ας πούμε, ναι. Γιατί θα το φοράει η νύφη ή ο γαμπρός. Κανονικά σε όλους τους γάμους έπρεπε να απαγορεύεται αυτό. Ναι, και επίσης θα έχω βάλει και θέσεις για να μην γίνει ο πανικός. Ναι. Και μου λένε εγώ, γιατί πήγε ναι, κάτι σε αυτή θέση. Και έκατσε η άλλη. Θα έχω βάλει κανονικά, θα έχω αριθμίσει τις θέσεις και θα έχω έξω τουλάχιστον 3-5 άτομα. Ξέρεις, θα δεν λες το όνομά σου. Και εμάς τις γυναίκες θα θέλει να μας βάλεις και λουλουδάκι. Καλά, θα βάλω τέτοια παιδί μου και διαπιστευτήριο και να δείξεις στο γάμο. Και μια χρυσή καδένα κάτι. Και ένα διαμάντι ναι. Σε κάποιες, μονόπετρο. Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι σε κάποιες, τώρα θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι, όχι, θα είναι κρεμαστό, δεν θα είναι αυτό που βάζουμε στο χέρι. Θα κλάψουνε πολλές. Θα έχω βάλει, ναι, άσε. Άσε, και θα γελάσουν και πάρα πολύ. Γιατί να γελάσουν? Που θα κλαίνε οι άλλοι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ θα έχω βάλει και τις θέσεις από πίσω, εδώ πας στο θέατρο, δεν είναι με το ταμπελάκι. Που θα λέει εδώ Μπάρμπαρα Κίρκη, Μαρίνα Λισάδου, Κωνσταντίνα Παπαγιάννου. Δηλαδή να μην πάει να κάτσει μία άλλη και μου πει ναι, και είμαι στο γάμο ή κανένα σας έχω και να μου λένε είδες αυτή από πού και ας πού να κάτσει μπροστά και να απαντάω στα μηνύματα. Λοιπόν, να μου χαλάσει. Μα δεν μπορείς να απαντάς εκείνη την ώρα στα μηνύματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα απαντήσει. Καλά, εγώ θα απαντάω. Θα το έχεις μαζί σου. Όχι, παιδί μου, θα έχω δίπλα μου, θα έχω εσάς να μου λέτε. Έστειλε. Να.
Πάντα θα λέω εγώ. Καταλαβαίνεις. Τα έχω ζωντανή σύνδεση. Χαρά στη γυναίκα που θα σε πάρει. Αυτό χαράστη. Λοιπόν. Αυτό είναι το χαράστη. Λοιπόν. Άκου. Λέω, επειδή μιλήσαμε για υγεία και για ζωή, λέω να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με ζωή. Μετά να πάμε σε θέμα για τα παιδιά που και εκεί και να κλείσουμε ανανεωμένοι με τη γυμναστική, μάλλον με προτάσεις, για να μείνουμε με αυτό που πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε ζωή. Οπότε ξεκινάω με σένα. Να σας πω κάτι, καταρχάς είναι μία έρευνα από πανεπιστήμια γενικά όλου του κόσμου. Να γιατί δηλαδή οι άνθρωποι όλοι που έχουμε ζωάκια ζούμε περισσότερο. Αυτό δηλαδή για το θέμα μας. Ζωάκι, για ναι, για να ζήσω λίγο πιο πολύ. Άμα αφήσουν. Από τα 11 θα σας διαβάσω όμως, παιδιά, την έρευνα ακριβώς, γιατί έχω κι εγώ το πρωτόκολλο, έχω κι εγώ ρήτρα, ότι θα ήθελαν λιγάκι, αν γίνεται από τα πανεπιστήμια, να τα διαβάσω ακριβώς, γιατί έχει στατιστικά επάνω. Λοιπόν, ξεκινάω. Αμέτρητες λοιπόν έρευνες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για το πόσο ευεργητική είναι η παρουσία ενός κατοικίδιου στη ζωή μας. Το ξέρουμε φυσικά. Ναι, όλοι έχουμε. Δηλαδή, επειδή έχουμε όλοι, φαντάζεστε να μπαίνατε σε ένα σπίτι χωρίς ζωάκι. Πάντως, παιδιά, θέλω να σας πω ότι και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν πολύ με τα ζώα, είχα εγώ σπίτι μια θεία, η οποία στο ξαναπεί τα βλέπε και άλλαζε και στενό. Όχι απλά ούτε να τα βλέπει. Από τότε που έμεινε μόνη της και της κάναμε δώρο ένα ζωάκι για να τα αγαπήσει, έχει φτάσει να μαζεύει όλα τα ζώα της γειτονιάς στο μπαλκόνι. Θέλω να σου πω ότι είδε πόσο ευεργετικό. Και αν το θέλεις και καταπραϊντικό και πόσο ηρεμή. Καλό και για την υγεία, θα το διαβάσω ένας άνθρωπος όταν μπαίνει στο σπίτι και περιμένει ένα ζωάκι. Θα μου πεις, δεν είναι πιο ωραία να σε περιμένει ένας άνθρωπος. Πολλές φορές τον άνθρωπο μπορεί να μπει, να μαλώσεις, να τα πεις, ναι, δεν έχει να κάνει. Ναι. Αλλά ένα ζώο θα σου δώσει αυτή την πραγματική αγάπη. Ναι. Αυτό τι το. Χαρά, ακόμη και νεύρα να έχεις. Ναι, ναι, θα στο δείξει. Ποτέ δεν θα μπει και θα έχει νεύρα. Ποτέ δεν θα μπει και θα. Μέσα στη χαρά. Καταρχήν, πολλές φορές δεν γυρνάμε σπίτι και έτσι πως κάνουν είναι σαν να γελάνε. Που ναι, καλά. Από τη χαρά τους. Μα είναι η χαρά γιατί τους, παιδιά. Γιατί η ουρή θα πάει τικ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάστε και όταν ήταν πιο μικρός ο Κούκι που σας έλεγα, παιδιά, δεν αφέβουμε γιατί είναι πολλές ώρες μόνος. Ήθελα να πάω να μπω να δω που θα τρέξει από το δωμάτιο για να ακούσει την πόρτα. Δηλαδή, παιδί μου. Και που γαυγίζει. Το βλέπει. Που σε ακούει από κάτω και γαυγίζει. Το βλέπει. Το βλέπω καμιά φορά, αν και είναι τόη, αλλά το βλέπει. Του έχω βάλει κουδουνάκι να το ακούω. Για πες. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Ένα ζωάκι, θα σας το πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι θέμα υγεία δική μας. Ένα ζωάκι είναι ασπίδα στις αλλεργίες. Ασπίδα σε πολλά αυτοάνωσα δικά μας, έτσι. Επίσης. Ασπίδα, συγγνώμη, ασπίδα, sorry, ρίχνει τη χοληστερίνη. Μειώνει το άγχος. Μειώνει τον καρδιακό ρυθμό. Βοηθάει στο να χτιστεί ένα γερό ανοσοποιητικό και πολλά άλλα. Για την υγεία μας αυτά. Πώς. Πολλές φορές όμως. Για το αυτοάνωσο και τα λοιπά, να σας πω, μην το ξεχάσω, ότι πολλές φορές και εγώ που το είχα δω, το γλύψιμο του σκύλου έχει μέσα κάτι ιδιαίτερο, που πραγματικά και σε πληγεί και να σε γλύψει. Και ναι, μέσα σε πολύ λίγο, αυτό είναι καταπραϊντικό και θα δει σταματάει και το ξύσιμο και αυτό που σε πιάνει και η το γάτα. Κάπα. Αλλά όταν είσαι αγχωμένος, δεν έρχεται εδώ πέρα πάνω και σου φεύγει λίγο το άγχος. Και κάνει αυτό το γουργούρισμα που σε χαλαρώνει. Ακριβώς. Όλα τα ζωάκια έχουνε πολλά καλά, ναι, και πολλά καλά για την υγεία μας. Δεν λέω πάρτε ένα ζωάκι για να γίνετε καλύτερα, αλλά πάρτε ένα ζωάκι γιατί αξίζει να έχετε ένα ζωάκι και γιατί θα σας δώσει άλλη ζωή. Ακριβώς. Και γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι με ένα ζωάκι. Βεβαίως. Γιατί μας διδάσκουν πολλά πράγματα. Μα άμα μένεις και μόνος σου, έχεις παρέα τώρα. Και παρέα να έχεις και οικογένεια να έχεις. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Και στα παιδιά σου μαθαίνεις πράγματα. Εσύ κιόλας το ξέρεις καλύτερα που ασχολείσαι με τα παιδιά. Παιδιά, ναι, γιατί να σας πω κάτι, ένα παιδάκι το βλέπω εγώ από την βαφτιστήρα μου που πήγα τώρα. Είναι πιο υπεύθυνο. Το ξέρετε ότι από το πρωί που θα σηκωθεί μέχρι το βράδυ θέλει το ρόκι. Ναι. Βόλτα ρόκι, να βάλω του ρόκι γάλα. Γυμναστική, θα το πω πιο κάτω, αλλά το λέμε και τώρα. Γυμναστική, ακόμη και εμείς οι άνθρωποι, το να βγάζουμε πρωί, πρωί βράδυ, ας πούμε. Δεν περπατάμε, δεν μας κάνει το ξέρεις, καλό. Το ξέρεις, το έχω ξαναπεί. Ακόμη και με βροχή βγαίνουμε, φαντάζομαι εμείς. Άρα θα βγαίναμε αλλιώς με βροχή. Έχω κυρίες στη γειτονιά μου και μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες μαζεύονται το βράδυ, ειδικά τώρα λίγο που είναι καλοκαιρινοί μήνες και ξέρεις κάνει πιο ζέστη, 9:30-10 και φεύγουν από το σπίτι μου και πηγαίνουν τα ζώα τους βόλτα μιλώντας. Στην Ωραία. Πλατεία, κάνουν όλο το γύρο της πλατείας, δηλαδή ένα 45 λεπτό είναι αυτό το ναι, περπάτημα ναι, ναι, ναι. Και ξαναγυρίζουν, το θεωρούν θα το ως μια βόλτα. Εγώ δεν πάω ούτε όταν θέλω να πάρω κάτι πέραν το αυτοκίνητο. Ορίστε. Ναι.
Δηλαδή είναι καλό για την υγεία μας. Είναι πολύ καλό και η έρευνα, θα σας το πω παρακάτω, όποιοι έχουν ζωάκι ζουν περισσότερο. Mm. Συνεχίζω. Βάσει λοιπόν μια πρόσφατη έρευνα που έγινε στη Σουηδία, συμβιώνοντας με ένα σκύλο, μειώνονται κατά πολύ οι πιθανότητες καρδιαγγειακής πάθησης, αλλά και οι πιθανότητες προώρου θανάτου. Αυτό έγινε στη Σουηδία. Μιλάμε, είναι απίστευτο. Ναι, παιδιά. Η έρευνα λοιπόν μελέτησε τον τρόπο ζωής και την υγεία ανθρώπων που ζούσαν μόνοι και άνθρωποι λοιπόν που ζούσαν με σκύλο. Είχαν 36% λιγότερες πιθανότητες για καρδιαγγειακά προβλήματα. 11% λιγότερες για καρδιακή προσβολή. Τα ποσοστά κοιτάξτε, έτσι. 33% λιγότερες πιθανότητες προώρου θανάτου από αυτούς που ζούσαν χωρίς κατοικίδιο. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά, γι' αυτό μου είπαν κιόλας πρέπει... Όταν μιλάς τώρα για ελαχιστοποίηση προώρου θανάτου και από εδώ και από εκεί, δεν είναι ότι λες απλά... Καρδιακή προσβολή. Δηλαδή, απλά ξέρεις, εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται όταν ένας άνθρωπος ομιγέννητο να πάθει καρδιακή προσβολή και τυχαίνει να έχει δικό του ζωάκι, ναι, να την αποφύγει. Μας φαίνεται λίγο περίεργο. Ναι. Βέβαια, η έρευνα γίνει σε πάρα πολλές χώρες. Σε πάρα πολλές χώρες και απλά η Σουηδία συγκεκριμένα έδωσε τα ποσοστά, αλλά η έρευνα έγινε σε όλες τις χώρες, σε όλο τον κόσμο και απέδειξαν ότι όταν ζεις με ένα ζωάκι, ζεις περισσότερο. Δηλαδή, ναι, εκεί είναι το αποτέλεσμα. Συνεχίζω όμως να πω και κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικά. Τα ωφέλη λοιπόν ενός κατοικιδίου είναι πολλά και σημαντικά, ακόμα και σε αυτούς που δεν ζουν μόνοι, δηλαδή που ζούμε με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας. Δηλαδή με την οικογένειά μας. Και εδώ η ύπαρξη ενός σκύλου έχει πολλά άλλα, καθώς μειώνει πιθανότητες θανάτου από καρδιακές νόσους κατά 11%. Τι τα λες. Ποσοστά είναι πολύ μεγάλα, αλλά δεν έχουμε μπει ποτέ σαν άνθρωποι στη διαδικασία να σκεφτούμε τι καλό μας κάνει το σκυλί. Απλά και το παίρνουμε. Ναι, ναι, και ναι, η γατούλα, απλά τα παίρνουμε σαν μια συντροφιά ή επειδή είμαστε. Α, μπράβο. Ή επειδή είμαστε πολύ φιλόζωοι. Τα παραπέρα να δούμε δηλαδή τι, ναι, καλό μας κάνει στην, ναι, υγεία. Αν πιστεύω, ρώτηγες και εμένα που έχω σκύλο από πολύ μικρή ηλικία. Το λέω ότι πραγματικά αυτό βοηθάει στη μακροζωία. Εγώ δεν θα στο έλεγα ποτέ αυτό. Κανένα δεν πάει το μυαλό μου. Κανένα δεν θα το έλεγε, παιδιά. Αλλά κοιτάξτε όμως να δείτε οι έρευνες και πραγματικά ισχύει αυτό, έτσι. Δηλαδή, ακόμη και για τις γατούλες, δηλαδή που έχει γάτα. Γάτα, έτσι, Μαρίνα. Σε ηρεμεί, δηλαδή και το σκυλί σου προσφέρει. Είναι αυτό τώρα που είπες. Έχεις, ναι, αυτό κοίταζα. Έχεις γρατζουνιστεί κάτι, σε γλύφει και... Και αμέσως το καταλαβαίνει, να ξέρεις το ζώο. Ακριβώς, εννοείται. Πολλές φορές... Είχαμε πει, αν θυμάσαι και σε παλιό, που καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Καταλαβαίνουν το σεισμό, καταλαβαίνουν αν έχεις καρκίνο. Να, ναι, τα ξαναπώ, καταλαβαίνουν θέλω πάρα να σας πω πολλά. Ότι πολλές φορές μπορεί κάπου να χτυπήσουμε και εμείς να μην το καταλάβουμε, ρε παιδί μου. Να μην, ναι, δώσουμε, ναι, σημασία, ναι, με, ναι. Και κάθομαι και έρχεται το κουκ και αρχίζει και, και τι γλύφεις, λέω, ρε παιδί μου. Και κοιτάω και όντως έχω μία γατζουνίτσα που εγώ δεν την έχω καταλάβει. Κάπου στην πόρτα, κάπου ακούμπησα, ναι, κάπου. Αμέσως παιδιά καταλαβαίνουν πού είναι, ακόμα και κουνουπάκι. Καταλαβαίνουν αυτή τη μικρή αμοιχή και πάει η γλώσσα τους εκεί. Είναι φοβερό τα ζώα. Γιατί όταν έχουμε πονοκέφαλο ή όταν κάπου πονάμε δεν έρχονται και ξαπλώνουν ή στο στήθος μας ή δίπλα μας ή ακόμη και στο κεφάλι μας. Εμένα προσωπικά έτσι έρχονται. Ή πάντως όταν είσαι στεναχωρημένος, πάντα καλά, δεν καλά, αυτό άστο. Άρα... Θα σας πω ότι τις 2-3 μέρες της προηγούμενης εβδομάδας, είδες που είχα πάθει αυτό με την κοιλιά μου, κάτι έφαγα και με πείραξε. Για 2 μέρες δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι και επειδή δεν μπορούσα να μετακινούμαι και πάρα πολύ, ήμουν όλη την ώρα σε ένα κρεβάτι με ένα τηλέφωνο, άντε στην κουζίνα, σαλόνι και κρεβάτι. Όσες ώρες ήμουνα στο κρεβάτι και μίλαγα στα τηλέφωνα ή ήμουνα στον υπολογιστή ή στο κινητό, κοιμότανε συνέχεια. Παιδιά, μπορεί να κοιμήθηκε και 16 ώρες, εγώ δεν κοιμόμουν, ήμουν και έπεσα στο κινητό. Δεν σηκωνόταν ούτε μπαλκόνι να βγει, ούτε έξω, ούτε τίποτα. Ήτανε σαν άρρωστος και αυτός. Ναι. Και το πιο σημαντικό να σας πω, είναι που το είπα στον γιατρό, είναι... που τον έπιασε και μου λέει, ναι, ότι τη δεύτερη μέρα που εγώ έγινα καλά και τον κατέβασα βόλτα, έκανε ευκύλια. Και πρώτα γιατρό και του λέω, γιατρέ, χωρίς λόγο μου έκανε ευκύλια. Μου λέει, γιατί έφαγε κάτι, του είχε. Λέω, όχι τίποτα. Απλά μια μέρα ήμουν εγώ, 2 μέρες είμαι έτσι. Τώρα συνήλθα και ήταν απίστευτο, παιδιά. Ήτανε, λες και πήρε την ασθένεια. Και για μέχρι το βράδυ έκανε 3 φορές, μετά ήταν οκ. Okay. Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ενώ δεν έφαγε τίποτα διαφορετικό. Τη ξηρά τροφή του που τρώει πάντα κτλ. Γιατί το έκανε αυτό. Αφού γκράστηκε το ότι είμαι άρρωστος.
στεναχωρέθηκε που καταλάβαινε ότι ήταν μέρα σε ένα κρεβάτι. Και το καταλάβαινε ότι δεν σηκώνομαι, ότι δεν παίζω μαζί του, δεν έχω αυτή τη διάθεση. Σίγουρα στεναχωρέθηκε. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, π.χ. όπως και το Χάτσικο. Δεν θυμάσαι που το ζωάκι πήγαινε εκεί. Δεν, τα ζωάκια, τα σκυλάκια και τα γατάκια είναι έτσι, αλλά τα σκυλιά είναι ακόμη πιο πολύ. Δένονται πολύ ιδιαίτερα. Είσαι στεναχωρημένος, η πουλίτσα. Δηλαδή, όταν είναι η Ιωάννα και είναι εις στο σπίτι, για αυτά, έχει δίπλα της. Ναι. Δηλαδή, όταν είχε. Και να σας πω, θέματα. Όταν είσαι πολλές ώρες με ένα ζώο, δεν είσαι ακόμα. Αυτές τις δύο μέρες που ήμουν όλη μέρα στο σπίτι, ενώ εμένα όταν φεύγω και κλείνω την πόρτα, ξέρει ότι θα πάω να κοιμηθεί, θα γυρίσω. Δεν φωνάζει ποτέ, δεν κάνει. Εδώ στα ξενοδοχεία πάμε και δεν ακούγεται. Όταν έκλεισα την τρίτη μέρα για να φύγω, επιτέλους το πρωινό, να φύγω να πάω γυμναστήριο, ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, μπορεί και από δύο χρόνια, που τον άκουσα για δευτερόλεπτα να μου κλάψει. Γιατί δύο μέρες ολόκληρα 24 ώρα δεν μου έφυγα ούτε ένα λεπτό. Ναι. Και ξαφνικά του φάνηκε κάπως που του είπα φεύγω. Ενώ κάθε πρωί φεύγω. Ναι, ναι, ναι. Και έκλαψε μέχρι να μ' ακούσει να φύγει το αυτοκίνητο. Ναι, έτσι είναι και η Σανέλη και το ίδιο πράγμα είναι έτσι. Για πρώτη φορά. Ναι. Γιατί μάλλον συνήθισε να με μυρίζει 24 ώρες. Ναι, γιατί να είσαι μαζί του και σου λέει κάτσε τώρα που πα. Ναι, δηλαδή ξεσυνήθισε λιγάκι το ότι εσύ είχε το πρόγραμμά σου και κάθε πρωί έφευγε. Είναι σαν και αυτό, ρε παιδί μου, πώ να το πω τώρα. Άμα α πούμε μια γυναίκα κοιμηθεί δεύτερο βράδυ μαζί μου, το τρίτο θέλει παιδί. Πολύ καλή και δεύτερο βράδυ. Γράφω, ρε Αλέξανδρε, με τι κατακτήσει που έχει δηλαδή. Δηλαδή, επειδή κοιμηθήκαμε δύο βράδια, το τρίτο πρέπει να πάμε και σε παιδί. Περίμενε. Κάτσε, Λάουλα, σιγά-σιγά. Ναι, δηλαδή ένα λεπτό. Άμα τα σπέρνει τόσο εύκολα, να στείλω δύο-τρει. Όχι, ρε παιδί μου, βρε, τα σπέρνω εγώ και 10-10, αλλά δεν είναι το θέμα με αυτό. Ότι σπίγει σταθερήσει. Πώ μετά θα τα μεγαλώσω τόσα πολλά ξόγαμα. Πρέπει να δουλεύω για να κάνω 24 ώρε εκπομπέ. Και πάλι δεν θα μπορέσω. Ας τα αναλάβει και καμιά μάνα. Ναι, πήγαινε σε άλλο κανάλι, ξέρεις. Ναι, θα πάω αλλού, εκεί που, που έχουν μαζευτεί όλοι οι πρωτοκλασσάτοι παρουσιαστές. Λοιπόν, τέλος πάντων, ακούστε τώρα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου και με Μαρίνα Λισάνδρου, αλλά και πάντοτε με γλυκές αλχημίες. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα καταστήματα Αλετράς για άλλη μια φορά για τη μοναδική αυτή τούρτα. Σήμερα μας κατέπληξε η φίλη μου η Τζέννη Αλετρά με ιδιαίτερη πραγματικά τούρτα από ζαχαρόπαστα. Μέσα μου είπε η Κωνσταντίνα, γιατί εγώ δεν το ήξερα, ότι είναι με κούκις και με φράουλα. Πολύ καλοκαιρινό το σχέδιο, συννεφάκια του αέρα, πάρτε οπωσδήποτε κτλ. Και βέβαια να πω ότι με 4 ιδιαίτερα καταστήματα στην Ηλιούπολη, στον Άγιο Δημήτριο, στην Αγίου Δημητρίου και στην Πλουτάρχου, αλλά και στο Γέρακα. Ο Αλετράς, ο Σταμάτης, ο Αρτοποιός είναι τα 4 αυτά καταστήματα. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι Αρτοποιός, δεν είναι Αλετράς και σίγουρα δεν είναι Σταμάτης. Το break παρακαλώ. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Για σένα που θες υγεία και δύναμη, Origin σημαίνει πηγή. Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα, Origin σημαίνει εγγύηση. Για εσένα που δεν θες χάπια, Origin σημαίνει τέλος στο πρόβλημα κατάπωσης. Origin, η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα, στα φαρμακεία, από τα John Noah.
Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή πάνω απ' όλα είναι η υγεία, να ξανατονίσουμε άλλη μια φορά, κορίτσια, ότι σήμερα η ευαισθητοποίηση του χειρουργού θηρεοειδούς Αδένα από το πρότυπο χειρουργικό κέντρο Πειραιά, Σταύρος Τσιριγωτάκης, μας κάνει στο να δώσουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο δώρο, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία σας, γιατί όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, 40 με 45% είναι δυστυχώς στην Ελλάδα το ποσοστό από ανθρώπους που πάσχουν από θηροειδή αδένα και από προβλήματα, είτε μεγαλύτερα είτε μικρότερα, και που ή φοβόνται και δεν έχουν πάει ή δεν το γνωρίζουν, ή επειδή είναι ήπια τα συμπτώματα της συγκεκριμένης ασθένειας και πολλές φορές και ύπουλα, μπορεί να τα έχουμε δει μπροστά μας, να έχουμε ακούσει, να έχουμε νιώσει κάτι, αλλά δεν δίνουμε σημασία, ναι, και όταν φτάσουμε στο πρόβλημα είναι αργά. Η ευαισθητοποίηση λοιπόν του κυρίου Σταύρου Τσιριγωτάκη κάνει την εξής προσφορά για όλοι εσείς που για μία εβδομάδα θα κάνετε follow, like στο Facebook, στην σελίδα Πρότυπο Χειρουργικό Κέντρο Πειραιά Σταύρος Τσιριγωτάκης, στα ελληνικά όπως τα ακούτε, θα κερδίσετε 5 από εσάς μία αιματολογική εξέταση σωστής λειτουργίας θηροειδούς αδένα, εντελώς δωρεάν από το Πρότυπο Χειρουργικό Κέντρο και από τον καταξιωμένο στο είδος γιατρό, χειρουργό, Σταύρο Τσιριγωτάκη. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό που είναι δωρεάν, είναι ότι ένας άνθρωπος τόσο ευαισθητοποιημένος, όταν αυτή την εποχή βεβαίως κάνει δώρο 5 αιματολογικές εξετάσεις για νέα παιδιά που πολλές φορές μπορεί να έχουν το πρόβλημα και να μην το γνωρίζουν και να το δουν μετά από 5-7 χρόνια και να είναι λίγο αργά, αυτό δείχνει την ευαισθητοποίησή του για να καταπολεμήσουμε μία μάστιγα της εποχής, γιατί όπως η γυναικομαστία στις γυναίκες και σε κάποιους, ναι, εξειδικευμένα πολύ λίγους άντρες, αλλά στους άντρες περισσότερο το πρόβλημα του θηροειδούς αδένα, αυτό επειδή είναι ύπουλος μέρος μας και είναι μάστιγα, προσπαθεί ο άνθρωπος να πει ότι ελάτε να το κάνετε δωρεάν, τουλάχιστον να βοηθήσω να είστε σίγουροι ότι δεν το έχετε, ή εάν ομιγέννη το κάποιο στόχο, να δούμε τι θα κάνουμε. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο, για αυτή τη μοναδική προσφορά στην εκπομπή. Πάμε να δούμε τι έχεις ετοιμάσει για τα παιδιά. Τι θέλεις να πούμε? Εγώ θέλω να πούμε, να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, με τα κάλεντα των Χριστουγέννων, γιατί πάνε, ναι, πριν της πρωτοχρονιάς. Να πούμε για να δείξουμε και αυτό το πολύ ωραίο βιντεάκι που ήταν με την ελληνική αστυνομία. Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο, να δείξουμε ένα βιντεάκι πολύ ιδιαίτερο που είναι για τα κορίτσια, να το δούμε όλοι μαζί. Μου έστειλε ένα βιντεάκι χθες πάρα πολύ ωραίο, το οποίο ουσιαστικά για τον κόσμο. Έχει γίνει μέσα από την ελληνική αστυνομία. Είναι εκφοβισμός που γίνεται μέσω του υπολογιστή, μέσω κάποιο site που γνωριμιών και όλα τα σχετικά. Θα δούμε στο βίντεο, όπως θα τα παρακολουθήσετε κι εσείς, παίζουν σε ένα παιχνίδι. Και μέσα από το παιχνίδι ξεκινάει ένα αγόρι με μία κοπέλα, μία συνομιλία. Παρακάτω δείχνει ότι το κορίτσι είναι αγόρι. Ζητάει να κάνει κάποια πράγματα, να βγάλει την μπλούζα του, ξεκινάει κάποια... Σε τι ηλικία είναι? Sex, όχι, σταματάει όταν βγάζει το παιδί την μπλούζα του. Και μετά για να μην τον απειλεί και λέει ότι για να μην το δείξει στους φίλους του, πρέπει να του δώσει κάποια λεφτά. Που όλα τα παιδιά είναι μικρής ηλικίας. Είναι στην εφηβεία. Λοιπόν, και θα σας πω συγγνώμη κάτι πάνω σε αυτό που το έπαθε κοινός μας γνωστός, να μην πω τώρα το όνομα, τον ορίζεται. Να το τελειώσω λίγο. Ναι, ναι. Και βγάζει την μπλούζα του και λέει δώσε μου 100 ευρώ για να μην το δείξει στους φίλους του. Το παιδί από το φόβο του το κάνει, δίνει τα 100 ευρώ και του λέει για να κλείσουμε άλλα 100. Και του δίνει και τα άλλα 100. Και μετά είναι μια παρόμοια ιστορία με την κοπέλα που μιλάει με έναν άντρα. Λέει ότι... Ιστορία συνεχίζεται δηλαδή. Ναι, η ιστορία συνεχίζεται. Λέει ότι η ξαδέρφη του είναι μοντέλο και θέλει να γίνει και να του στείλει κάποιες προκλητικές φωτογραφίες και όλο αυτό αρχίζει δείχνει και γίνεται το τέλος. Στην ουσία μια εξαπάτηση της ανθρώπινης... Ακριβώς. Και λέει ότι δεν πρέπει να... Στην ουσία αυτό που μας δείχνει το βίντεο είναι ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε. Αν κάτι δεν μας αρέσει ή δεν θέλουμε να απαντήσουμε, απλά φεύγουμε, δεν συνεχίζουμε. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό με τα χρήματα, το περσινό καλοκαίρι, περίπου νομίζω ένα χρόνο πριν, κάποιος φίλος μου λαμβάνει από μία κοπέλα πολύ όμορφη στο Facebook και πολλές φωτογραφίες, όχι μία, φωτογραφίες από την παραλία, από τη θάλασσα, από το σπίτι, από το φροντιστήριο. Δηλαδή που έλεγε ότι είναι αληθινό το προφίλ. Δηλαδή ήταν με τη μαμά τη στην κουζίνα, δηλαδή με φωτογραφίες πολύ αληθινές, όχι αυτές που βλέπεις ότι κάποιο προφίλ. Και αρκετά like, πες και αυτό. Και like και τα λοιπά. Και αρχίζει και μιλάει με αυτή την κοπέλα.
και μου άρεσες και με σε έβγαλε ως προτινόμενο και σου έκανα ad και μου άρεσες. Σαν νέο παιδί και σαν παιδί έτσι μέσα στη θερμότητα, καταλαβαίνεις και το πάθος. Αρχίζει να μιλάει, να μιλάει, να μιλάει. Μιλάει περίπου μία εβδομάδα, μου λέει πω πω ρε μπιπ, πω πω άμα δεις τι μου στέλνει, καλά έχω πάθει πλάκα. Και λέω γιατί δεν συναντιέστε. Μου λέει γιατί λείπει και μου είπε ότι όταν έρθει Αθήνα θα συναντηθούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λείπει εκτός Αθηνών. Ναι. Λοιπόν, και θα συναντηθούμε από κοντά και τέτοια. Ένα βράδυ λοιπόν μιλάει μαζί της και του λέει με έχεις ανάψει, με έχεις κάνει, θέλω να σε δω, τι φοράς τώρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς αρχίζει να βγάζει, λέει βγάλε το μπλουζάκι σου, λέει τώρα κοίτα τι παθαίνω, ανοίγει αυτή, σηκώνει χωρίς πρόσωπο στην κάμερα το μπουστάκι της, αφού βλέπεις τώρα τη μία γυναίκα και έτσι όπως τη θες τώρα μιλάμε Barbie εντελώς. Πραγματική, πραγματική αληθινό στην κάμερα, όχι ψεύτικο, λέει σε παρακαλώ συνέχισέ το. Πρόσωπο δεν είχε δει καθόλου. Είχε δει τις φωτογραφίες, δεν είχε δει στην κάμερα εκείνη την ώρα. Αλλά έφτανε ως εδώ το πρόσωπο. Δηλαδή, όπως έφερε το μπλουζάκι της, φαινόταν μέχρι τα χείλια της. Σε παρακαλώ, θέλω πολύ να σε δω από κάτω και θέλω πολύ. Πω πω και έχω πάθει πλάκα και παίξε λίγο να το δω. Δυστυχώς για ένα νέο παιδί, όταν απέναντί του και λέω δυστυχώς γιατί πρέπει να προσέχετε, έχετε μια τέτοια γυναικάρα. Και σου λέει αυτό γιατί πλέον όλοι με ένα κινητό και με ένα live σύνδεση είμαστε κακά τα ψέματα. Αρχίζει να κάνει ό,τι είναι να κάνει μέχρι να τελειώσει. Με το αυτή που τελειώνει όμως δεν φάνηκε καθόλου το πρόσωπό της. Φαίνεται πολύ λίγο κλάσματα άχου και ντρέπομαι, εγώ θέλω να σε βλέπω. Ενώ αυτού φαινόταν και το πρόσωπο και το κορμί και όλα. Ναι, θέλω να σε βλέπω, πήγαινε την κάμερα μακριά, θέλω να σε βλέπω μακριά μόνο σου να παίζεις κτλ. Κτλ. Έπαιζε λοιπόν και παραέπαιζε, όχι έπαιζε. Και αφού λοιπόν τελειώνει και κλείνει, λέει σε κλείνω, λέει να πάω στο μπάνιο και μιλάμε σε δύο λεπτά. Και του έρχεται ένα μήνυμα στο καπάκι ότι αυτό το βίντεο σου, του το στέλνουν attachment όλο καταγεγραμμένο, θα ανέβει με το όνομά σου στο YouTube και θα πάει σε όλους σου τους φίλους εισερχόμενο, εάν δεν βάλεις αυτόν τον λογαριασμό Βραζιλίας παρακαλώ, 1500 ευρώ. Και παθαίνει το παιδί ένα κοκομπλόκο, όλη νύχτα πηγαίνει στο αρμόδιο τμήμα. Λένε ότι από τη στιγμή που μόνο σου δέχτηκες να βγάλεις το μπλουζάκι και μπήκες σε αυτό το παιχνίδι, δεν είναι κάποιος ήρθε με το μαχαίρι και σε ανάγκασε, σου δέσε τα μάτια ή σε έκλεψε. Είναι επιλογή σου και εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό στο να το βρούμε. Ξέρω, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Γιατί δεν και μπορούσε, το στέλνει σε 10 φίλους ήδη, τους πιο κολλητούς από το Facebook. Και τον παίρνουν και του λένε ρε εσύ τι είναι αυτό που μας ήρθε, τι έκανες αυτό. Ρε ζήλη στην περιοχή που μένει, τώρα να μην πω την περιοχή γιατί δεν θέλω. Προς Πειραιά, προς από εκεί προς θάλασσα μεριά. Λοιπόν, και τους βάζει 200 ευρώ και του λένε όχι 1500. Λέει μα δεν μπορώ γιατί δεν δουλεύω, ένας υπάλληλος είμαι σε μια εταιρεία, δεν παίρνω ούτε τόσα λεφτά ούτε σε 2,5 μήνες. Όχι, θα μπει στο YouTube. Δεν μπορούσε η δίωξη να κλείσει το λογαριασμό αυτό, όχι, από αυτό το προφίλ. Ήταν, δηλαδή, άμα με πάρεις εσύ έκλειν, και με προκαλέσεις και εγώ θέλω να δίνομαι και να κάνω κάτι, μου το κάνεις με το ζόρι. Δεν πρέπει εγώ αλλά να σκεφτώ ότι δεν θέλω να... είναι... Δεν είναι εκφοβισμός όταν εσύ τρελαίνεσαι και ανεβαίνουν οι αδρεναλίνες. Ναι, αλλά και το ότι με απειλείς όμως, ότι βάλε μου τόσο, αλλιώς θα σου βάλω το βιντεάκι. Ναι, βιντεάκι. Αυτό είναι, αλλά είναι και επιλογή και δεν μπορούσαν να βρουν όμως, γιατί ο λογαριασμός άνοικε στο εξωτερικό. Σεξουαλικός εκβιασμός είναι ναι, αυτό. Ναι, γιατί ο λογαριασμός που δώσανε ανήκει σε ένα όνομα που... Τζάνταχντιγμπίλι, Νταχταχντίλι, στην Βραζιλία. Εξαναγκασμός, το λέει και μέσα, επειδή ο άλλος με αυτά που σου λέει, σου δίνει κάποια ναι, σου κάνει ένα ψυχικό εξαναγκασμό στην ουσία. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι αυτό λοιπόν έγινε σε άλλα δύο ζευγάρια με αφορμή αυτό, διάβασα μετά τον Αύγουστο πέρσι στο ίντερνετ, από άλλο, όπου τους λέγανε άνοιξε, θέλω να παίξουμε κτλ. Και μετά τους λέγανε για να μην το στείλω στη γυναίκα σου, ναι, που έπαιζες, κάτι παντεμένους, κάτι δικηγόρη, κάτι αυτά, βάλε μου αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό προσέχετε. Θέλετε να παίξετε, παίξτε. Αυτούς που γνωρίζετε καλά, που έχουν και αυτοί το πρόσωπό τους και το έχουν φορά παρτίδα. Όχι με αγνώστους. Όχι ναι, με αγνώστους και όχι με μισά πρόσωπα και με τέτοια κτλ. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο που είναι πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο από την ελληνική αστυνομία και το δείχνουμε προσημόρφωση και πρέπει να προσέχετε όλοι εσείς γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να είναι σίγουρα μέσα στο ίντερνετ γιατί το ίντερνετ έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και επιστρέφουμε μετά από το διδακτικό αυτό βίντεο για να κλείσουμε με Μαρίνα Λισάνδρου και θέμα που έχει να κάνει με υγεία και γυμναστική. Μείνετε κοντά μας. Thank you.
Thank you.
ήρθε το μαύρο κίμηνο John Noah με εκατοντάδες θρεπτικά συστατικά. Ενισχύει τον οργανισμό, χαρίζει υγεία και ευεξία. Δημιουργεί ασπίδα, θωρακίζει το σώμα. Γεμάτο μέταλλα, βιταμίνες και φυτοενεργά συστατικά. Μαύρο κίμηνο John Noah. Ο καρπός των θεών. Στα φαρμακεία. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και νομίζω ότι η Μαρίνα θα μας μιλήσει για ένα άλλο φρούτο, πιο καλοκαιρινό. Θα μιλήσουμε για τα παρεξηγημένα φρούτα του καλοκαιριού. Α. Πάντως το πιο παρεξηγημένο φρούτο στην Ελλάδα καρπούζι. Είναι το σίκο. Α. Μπράβο. Α. Είναι παρεξηγημένο, αλλά όντως είναι παρεξηγημένο και καλά κάνει που είναι. Γιατί? Ναι. Γιατί έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Γι' αυτό το σικαλάκι είναι. Είναι έτσι. Πολύ παχυντικό. Πολύ ωραίο είναι όμως. Ναι, αλλά είναι όμορφο. Ναι, αλλά είναι πολύ παχυντικό. Πάντως οι σικές, κάποιες δεν είναι άσχημες. Οι σικές οι περισσότερες είναι, ξέρεις, είναι καλές. Απλά ξέρεις τι γίνεται, άμα την πατήσεις, γλιστράει. Αυτό είναι το θέμα με τη σικιά. Όπως και την μπανανόφλουδα. Ναι, και η μπανάνα είναι καλή, αλλά άμα την πατήσεις, τρως τούμπα. Ναι. Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε. Και ωραίο μέγεθος. Ναι, αυτό μετράει πάντοτε. Ναι. Βέβαια υπάρχουν και κάτι μικρά μπανανάκια. Α, μπανανάκια. Ναι, μπανανάκια. Τα τόι. Σαν το σκυλί σου. Για αυτά τα είδα στο εξωτερικό, δεν τα είχα δει εδώ πέρα. Τα έχουν φέρει. Ναι, ναι. Ναι, είδα εγώ. Στα βιολογικά είδα. Α, γι' αυτό. Τόσα, τόσα μικρούλια. Αυτά είναι που κίτσες, ρε παιδί μου. Είδαμε τόσα. Τόσα μόνο. Τα λέγω, παίρνω τις γνωστές μάρκας, αυτά από το... Με την Αφρικανέρα. Ναι, παιδιά, μία μπανάνα τρως και νομίζεις, τώρα χωρίς πλάκα, εγώ όταν με πιάνει κατά τις 10 η πείνα μου και νομίζω ότι δεν θα πεινάσω για άλλες 3 ώρες. Κανονικά είναι μία μπανάνα, είναι με μία μπριζολά, κάτι τέτοιο. Γενικότερα και η μπανάνα είναι παρεξηγημένη και καλά κάνει που είναι. Όλα παρεξηγημένα είναι. Πάμε να μου μιλήσεις λοιπόν για τα φρούτα αυτά. Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι έχουμε πολύ το καρπούζι, το πεπόνι, τον ανανά, τις φράουλες. Όλα αυτά λοιπόν. Μέχρι τώρα δεν τρώω τίποτα από αυτά. Μπορούμε να τα τρώμε όμως αυτά. Μα το καρπούζι έχει ζάχαρη. Έχει ζάχαρη, αλλά είναι... το σταφύλι δεν είναι καλό να το τρώμε. Εγώ γιατί... με τα κεράσια έχω θέμα. Α, είναι, ναι, γιατί το σταφύλι έχει περισσότερη ζάχαρη από οποιοδήποτε άλλο φρούτο. Περισσότερο από το καρπούζι. Ναι. Το καρπούζι μάλιστα συνιστάται σε πολλές δίαιτες λόγω του καλοκαιριού, επειδή έχει δεν πολύ νερό. Την έχει πολύ νερό όμως. Ναι. Οπότε βοηθάει στην αφυδάτωση που. Δημιουργείται από το καλοκαίρι. Δεν πίνουν πολύ νερό και τέτοιο. Είναι και επίσης δεν έχει όσες θερμίδες νομίζετε το καρπούζι. Έχει πολύ λίγες θερμίδες συγκριτικά με άλλα φρούτα. Το πεπόνι έχει πιο πολλές θερμίδες από ό,τι έχει το καρπούζι. Ναι, σε αυτό ήμουν σίγουρο. Βέβαια και από το πεπόνι πρέπει να βγάζεις από τη μέση. Δεν μου αρέσει το πεπόνι. Αυτό το ούτε μένα. Μ' αρέσει μένα. Η μπανάνα. Η μπανάνα επίσης έχει αρκετές θερμίδες. Αλήθεια. Από όλα όμως τα φρούτα έχει το σταφύλι πολλές θερμίδες. Έχει υπερβολική ποσότητα ζάχαρη. Εγώ έχω μεγάλη... Και το σίκο έχει ζάχαρη. Ναι, αλλά το σταφύλι έχει πιο πολύ. Ξεπερνάει. Δηλαδή, σου λένε ότι... Οι φραουλίτσες. Οι φραουλίτσες όχι, είναι ακίνδυνες. Εκτός βέβαια αν τις κάνεις όμως γιατί... Με σαντίχη και με ζάχαρη. Όχι, εγώ βάζω ζάχαρη και κονιάκ. Ναι, αλλά αυτό πρέπει καλό είναι όταν το έκανα και εγώ παλιά γιατί φέτος είμαι σε πολλή διατροφή. Αλλά αυτό παλιά που το έκανα, έβαζα αυτό και το έβαζα σε ένα μπολ στο ψυγείο μια-δυο μέρες και μετά από αυτό ναι, όλο κάθεται, εκεί είναι το φοβερό. Ναι, βέβαια, αλλά, εγώ okay. έχω, όχι, εγώ έχω, καλά, όταν η ζάχαρη, τώρα, ζάχαρη. Όταν τρώω ζάχαρη κατέργαστη και λευκή, εκτός να βάλεις μαύρη ζάχαρη, κάτι και λίγο. Πάλι και, και πάλι. Αλλά, βάλε ζαχαρή. Βάλε στέβια. Βάλε ζαχαρή. Πόση καλέ θα βάλω μέσα για στέβια, να έχει κάτι χρειάζεται. Αλλά να σου πω κάτι, ναι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ έχω μία μανία με το ακεράσι αυτή την εποχή. Σου είναι κόκκινα μετά το στόματάκι και η γλωσσίτσα. Σου είναι κόκκινα. Όχι, δεν μου είναι. Ναι, σου είναι. Δεν σου κοκκινίζει. Δεν μου κοκκινίζει. Δεν το έχω δει τουλάχιστον, δεν ξέρω. Πάντως, τώρα να κάνω μία παρένθεση. Από τα κεράσια και από το μπατζάρι κάνουν κραγιόν. Αλήθεια. Ναι, και ναι. Βάφουν και αυγά. Από το μπατζάκι σίγουρα. Ναι. Αλλά επίσης, σου πω τα κεράσια είναι κακό. Που το λες, γιατί ξέρεις ότι τρώω περίπου είναι πιο, μισό πιο κιλό καλά σε μία μέρα ή δύο. Είναι τα... Όχι τα κόκκινα τα κεράσια. Α, εγώ θέλω τα πολύ κόκκινο. Που είναι σαν έτοιμο να χαλάσει που λέμε και το πολύ μαλακό. Ναι, λοιπόν, αυτό. Τι κάνω. Παίρνω τον μπολ γιατί εγώ τα πλένω τα φρούτα και τα βάζω στο ψυγείο πλημμένα και στεγμένα. Για να μην κάνω να πλένω συνέχεια. Παίρνω τον μπολ πάνω στο μπάγκο τη κουζίνα και καλά θα φάρω 2-3 και είμαι από πάνω. Παχαίνει τα κερασάκια, Αλεξάνδρε. Τι δεν παχαίνει, επιτέλους, εντάξει, ο ανανάς. Μην μου πεις για τον ανανά, θα τρελαθώ. Όχι, ο ανανάς κάνει πάρα παχαίνει. Πολύ καλή δουλειά. Είναι η κομπόστα ανανάς. Όχι. Τα κτινίδια. Ο ανανάς και το κτινίδιο είναι και πολύ καλό.
Ούτε το αρδάκινο είναι τόσο παχυντικό. Κομπόστα όμως, ε. Η κομπόστα δεν τη συζητάμε οτιδήποτε. Δεν είναι φρούτα. Θέλεις το ζουμάκι, σκέτο το και πάλι, αυτό έχει τραβήξει τόσο ζουμί, ρε Βαρβάρα. Αλλά είναι όμορφο. Πάντως να ξέρεις ότι τα κεράσια είναι πολύ καλύτερα και δεν έχουν και καθόλου ζάχαρη και έχουν τα ίδια θρεπτικά στοιχεία. Τα γαλλικά που λέμε, αυτά που είναι κίτρινο-κόκκινα. Αν δεν μ' αρέσει. Ναι, αλλά αυτό είναι το κεράσι το σωστό. Ναι, το πετροκέρασο είναι αυτό που λένε. Αυτό το κίτρινο κόκκινο. Ναι, όχι, δεν μου αρέσει. Όχι, το πετροκέρασο είναι το κόκκινο κόκκινο που λες εσύ, το κόκκινο μαύρο. Όχι. Το άλλο όχι, είναι. Λέει. Το κόκκινο μαύρο μου αρέσει. Τον, τον ειδικό κερασιόν. Όχι, είναι ο φρουτέμπορας. έχει το μανάβι εκεί στο. Το μανάβι θα έχουμε, το μανάβι. Πάντως το καρπούζι είναι αρκετά θρεπτικό. Αλλά όχι για βράδυ. Αυτό που βλέπω όμως ότι κάποιοι λένε όμως, είναι βράδυ, θα φάω τρεις φέτες καρπουζάκι. Όχι, όχι, όχι. Και μετά να κοιμηθώ, όχι, παιδιά. Όμως, τα παιδιά όμως, πάρα πολύ κόσμο. Αλλά θέλω να την τρώω έξω στην τρώμα στο χωριό μικρά. Έτσι. Όχι, ποτέ. Να σε ρωτήσω κάτι, τα κουκούτσια από το καρπούζι που λένε ότι είναι και θρεπτικά και τέτοια. Άμα τα καταπιούμε. Παθαίνουμε τη. Δεν μας κάνουν τίποτα. Όχι, είναι εύπεμπτα και δεν έχουν πρόβλημα. Παλιά εγώ έτρωγα. Θα με σπάσει κανένα δόντι. Παλιά, ναι, όχι. Αλλά τώρα έχουν βγει και τα καρπούζια χωρίς κουκούτσια. Ναι. Ναι, έχουν βγει και τα νάνι καρπουζάκια, τα έχετε δει. Και αυτά έχουν κουκούτσια όμως. Ναι. Θα σας πω. Όλο το χειμώνα εμείς, επειδή η Ιωάννα ήθελε να τρώει καρπούζι, είχαμε δοκιμάσει πάρα πολλά καρπούζια. Και εκεί παίρνουμε μία φορά ένα καρπούζι τεράστιο, πολύ μεγάλο. Πάρα πολλά κουκούτσια. Πάρα πολλά κουκούτσια, δηλαδή δεν μπορούσε να φας ένα κομματάκι έτσι και το χωρίς. Ναι, ρε, και δεν το ευχαριστιέσαι διαφορετικά το καρπούζι. Εκτός άμα κάθεις σε μία αυλή, έχεις ανοίξει τα πόδια. Και κάθεσαι και κάνεις έτσι, λες τι και έτσι. Φακές. Με το στόμα. Όχι, όχι, παιδιά, πάντως το καρπούζι μου αρέσει. Γενικότερα, τα φρούτα του καλοκαιριού, να ξέρετε ότι για κάποιο λόγο δεν είναι τόσο θερμιδοφόρα, είναι πολύ θρεπτικά. Με πολύ μικρές εξαιρέσεις, δηλαδή τα απαγορευμένα φρούτα του καλοκαιριού είναι το σίκο, το σταφύλι. Το σταφύλι είναι όλα πάρα τα πολύ. Όλα τα σταφύλι όμως. Ναι, και ο λόγος είναι ότι έχει βγει μετά από έρευνα ότι το σταφύλι. Δύσκολο και στην πέψη νομίζω. Εκτός από αυτό, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ζαχάρου. Μάλιστα. Και στα ζωάκια μας απαγορεύεται το σταφύλι. Καλά, το είχαμε πει αυτό. Καλά, εμάς η μπουλίτσα μας τρώει όλα. Ναι, καλά, εσάς είναι το ζώο. Πώς το λένε. Και είναι ό,τι καλύτερο για το καλοκαίρι, τα φρούτα μας, εκτός από τις βιταμίνες που μας παρέχουν. Έχουν όλα τα φρούτα. Πολύ. Πίνω κάθε πρωί μια πορτοκαλάδα, φρέσκια κάτι από το ψυγείο, παγωμένη και ολόκληρο. Βιταμίνη C. Το ρόδι. Το ρόδι είναι πάρα πολύ καλό σε θρεπτικά στοιχεία από το ξυνοτικό φουλ και δεν έχει πολλές θερμίδες. Θα ήθελα να μου πεις λίγο το καλύτερο, δηλαδή τα 2-3 καλύτερα που πρέπει οπωσδήποτε να τρώμε το καλοκαίρι φρούτα. Καλό είναι να εισάγουμε στη διατροφή μας ανανά και σε όλες τις διατροφές και δίαιτες συνιστάται. Και συντήρηση ειδικά βάρους, όχι μόνο δηλαδή κάποιον να κάνει φρούτα. Ειδικά για το πρωί. Ειδικά για το πρωί. Γιατί δίνει ενέργεια. Ναι. Τον ανανά. Ναι. Ναι. Και κάνει και όλη αυτή τη λιποδιάλυση όλη μέρα. Όπως επίσης και το καρπούζι το έχω δει τώρα τελευταία σε πάρα πολλές διατροφές. Ναι, και πρωί, για το πρωί. Πάλι. Και αυτό, αν πας σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, θα δεις ότι το καρπούζι το έχουν στην πρωινή επιλογή στα φρούτα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα Λισάνδρου. Σήμερα δεν μας έκανε γυμναστική, όλο το χειμώνα μας γύμνασε, αλλά σήμερα μας έδωσε συμβουλές όμως που έχει να κάνει με το καλοκαίρι και τα φρούτα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάρμπαρα, κύριε, και ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την τούρτα μου. Και τώρα να σας πω κάτι: τίτλους τέλους και κατεβείτε από πάνω για να την κόψουμε και να τη γευτούμε. Και την άλλη εβδομάδα παραγγείλω άλλη μία την ίδια. Δεν πειράζει, αλλά τράσει αυτό, θα φτιάξει κι άλλη. Φύγαμε, παρακαλώ.